Μας περιμένει ο καθηγητής οικονομικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κ. Γρηγόρης Ζαρωτιάδης. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Τα έχουμε πει αρκετές φορές, αλλά κάθε φορά που συμβαίνει κάτι, έτσι σας καλώ για να μας δώσετε τα φώτα σας και τις εκτιμήσεις σας. Θέλω να ρωτήσω. Βρισκόμαστε τώρα κάποιο διάστημα μετά την επενδυτική βαθμίδα. Τα οικονομικά μεγέθη δείχνουν να πηγαίνουν καλά. Η ανεργία, η ανάπτυξη, όλα τα καλά. Έχουμε το μέγα θέμα της ακρίβειας βέβαια, όπου εκεί δεν βλέπω κάτι να γίνεται άμεσο. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει και κάτι άμεσα. Και από εκεί και πέρα έχουμε βέβαια και τα... Δεν ξέρω κατά πόσο επηρεάζει ή θα επηρεάσει εμάς το τι θα γίνει με τις επιπτώσεις του πολέμου, εάν κάποια στιγμή βρούμε κάτι μπροστά μας. Όλο αυτό το σκηνικό πώς το βλέπετε εσείς? Η ελληνική οικονομία είναι σε μια σχετικά καλύτερη θέση, αυτό λένε και οι τελευταίες εκτιμήσεις και για το 2024-2025 σε σχέση με την ευρωπαϊκή. Παραμένει σε συγκριτικά υψηλότερους ρυθμούς προβλεπόμενης μεγέθυνσης, δηλαδή εκεί της τάξης του 3%, το οποίο δεν συντελεί αναπτυξιακή δυναμική, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, αλλά σαφώς, ξαναλέω, σε σύγκριση με τις δυσμενέστερες προβλέψεις για την ευρωπαϊκή, για την οικονομία της Ευρωζώνης, είναι μια θέση που της διασφαλίζει ότι για το επόμενο χρονικό διάστημα θα παραμείνει σε προτίμηση στις επιλογές των διεθνών επενδυτών. Αυτό από την πλευρά της χρηματοπιστωτικής κάλυψης. Από την άλλη, τα δομικά προβλήματα της παραμένουν τα ίδια. Δηλαδή έχουμε μια βαθιά ανισότητα, έχουμε πολύ ασθενή εσωτερική ζήτηση. Οι όποιες αυξήσεις συμβολικές περισσότερες στους μισθούς δεν καθιστούν μια ουσιαστική επιλογή αναδιανομής του εισοδήματος. Οι παραμένουσες ισχυρότατες πιέσεις στις τιμές κυρίως των καταναλωτικών προϊόντων και των προϊόντων του λιανεμπορίου παραμένουν όλα αυτά, ως απόρρια. Είναι η καθημερινότητά μας όλα αυτά όμως, κύριε καθηγητά, τα τρόφιμα, το σούπερ μάρκετ. Ως απόρρια, έτσι. Είναι επιπτώσεις που παραμένουν στην καθημερινότητά μας και την επηρεάζουν ως απόρρια ακριβώς της ύπαρξης και της λειτουργίας ολιγοπωλιακών δομών που δεν αφήνουν την αποκλιμάκωση στον πληθωρισμό που εμφανίζεται σε προηγούμενες αλυσίδες, κρίκους της οικονομικής αλυσίδας, να περάσουν στον τελικό καταναλωτή. Την ίδια στιγμή νομίζω ότι διακινδυνεύεται η περαιτέρω επιδείνωση του κόστους ενέργειας και του κόστους μεταφοράς λόγω της έξαρσης των πολεμικών συγκρούσεων, το οποίο εδώ θέλει μια προσοχή. Εάν θα εμφανιστεί, ας μην παρασυρθούν οι υποστηρικτές της περιοριστικής πολιτικής της Κεντρικής Τράπεζας να πούν ότι ξαναεμφανίστηκε το φαινόμενο του πληθωρισμού, γιατί επήλθε μια σχετική ελάφρυνση της περιοριστικής πολιτικής με τα υψηλά επιτόκια και να οδηγηθούν πάλι σε υψηλά επιτόκια που είναι επικίνδυνα και οδηγούν στο εμφανές φαινόμενο του στάσιμου πληθωρισμού, αλλά να αναγνωρίσουν ότι όποιες επιδεινώσεις προβλέπονται για το επόμενο διάστημα, οι πληθωριστικές, έχουν να κάνουν με πραγματικές αιτίες. Ναι. Αυτή η κατάσταση προφανώς επίσης πολύ πιθανό να μας επηρεάσει και εμάς. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο για το θέμα της ακρίβειας, σας παρακαλώ. Πιστεύετε ότι με τα πρόστιμα και αυτά που μπήκαν και αυτά που ενδεχομένως θα μπουν, όπως προαναγγέλλεται, το επόμενο διάστημα, θα αντιμετωπιστεί κάπως το πρόβλημα? Κοιτάξτε, τα πρόστιμα προφανώς είναι σε μια κατεύθυνση σηματοδότησης ότι θα παρέμβει η ελληνική πολιτεία. Αλλά πέρα από το να δώσουμε αυτό το σήμα, πρέπει και να παρέμβουμε στην ουσία. Και ξέρετε, όταν καταγράφονται υπερκέρδη της τάξεως του 7, λέω σαν κλίμα κατάξεις, να μην μιλήσω γιατί δεν θέλω να πω για συγκεκριμένες εταιρείες και να φωτογραφίσω έτσι τις την ουσία, λέτε. Και από την άλλη μπαίνουν πρόστιμα της τάξης του 1. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια πολύ προσοδοφόρα επιλογή
να συνεχίσει κανείς αυτή την τακτική. Και να πληρώνει το πρόστιμο το ένα εκατομμύριο, θα πούμε. Των ανέτειων ανατιμήσεων. Mm. Δηλαδή, εντάξει, εμφανίζονται δυσκολίες στην παραγωγή τη φετινή, αλλά αυτές για να φτάσουν να έχουν πραγματική απίπτωση στο ράφι, πρέπει να περάσει κάποιο χρονικό διάστημα. Ακριβώς. Γιατί αυτή τη στιγμή λειτουργούμε με μεγέθη προηγούμενων παραγωγών. Εν πάση περιπτώσει, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι τα πρόστιμα, όπως και η επιδηματική πολιτική, που βλέπαμε σε προηγούμενες περιόδους και ξέρουμε το ότι δεν είχε αποτέλεσμα, δεν είναι ο τρόπος για να καταπολεμήσουμε. Είναι ασπιρίνες για να δοθεί είτε το σήμα πως θα παρεύουμε, είτε για να δοθούν κάποιες διευκολύνσεις στους καταναλωτές. Η λύση στο φαινόμενο αυτού του πληθωρισμού, δεν θα κουραστώ να το επαναλαμβάνω, είναι η άμεση αγορανομική παρέμβαση της πολιτείας στη διαμόρφωση των τελικών τιμών. Δεν γίνεται διαφορετικά, γιατί αυτός ο πληθωρισμός είναι απόρρια πραγματικών ανατιμήσεων στο κόστος και πολύ μεγαλύτερων ποσοστία τελικών ανατιμήσεων λόγω της ολιγοπωλιακής λειτουργίας της αγοράς. Και επίσης, τώρα ως προέκταση αυτού που λέτε, κάποια στιγμή πρέπει να γίνει και ένας έλεγχος ή να δούμε τι γίνεται, ενώ το κράτος και οι μηχανισμοί, από αυτό το που λέμε τόσα χρόνια, από το χωράφι στο ράφι, όλοι αυτοί που μεσολαβούν. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και ξέρετε, εδώ συγκρούονται στην θεωρία δύο απόψεις. Η μία λέει ότι την καλύτερη απάντηση σε αυτό το ερώτημα θα τη δώσει η ίδια η αγορά. Δεν την έχει δώσει μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα δεν την έχει δώσει. Γιατί αν κανείς θέλει να υπερασπιστεί αυτή την άποψη, προσωπικά δεν την υπερασπίζω, αυτό είναι άλλο. Ναι. Αν κανείς πάντως θέλει να την υπερασπιστεί, θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι αυτή η άποψη ισχύει όταν έχουμε τέλειο ανταγωνισμό. Όταν έχουμε ολιγοπόλια και μονοπωλιακούς ανταγωνισμούς, όπως είναι στην πραγματικότητα, δεν προκύπτει ακριβώς η απάντηση στο πρόβλημα που τη λειτουργεί. Άρα έχουμε μία στρέβλωση πριν, οπότε εμποδίζει την επόμενη ομαλοποίηση. Έτσι. Στη λειτουργία της αγοράς. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά στη διάθεση. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Ζαρωτιάδη.